Είναι ή δεν είναι έτσι? Κώστας Νικολακόπουλος είναι μαζί μας να μας βοηθήσει. Τι κάνετε κύριε, πώς είστε? Καλησπέρα και καλησπέρα. Καλό φθινόπωρο και από τον Τέμι. Καλό φθινόπωρο και καλή σεζόν να έχουμε. Χωρίς εντάσεις και ακρότητες. Έτσι. Για τον Ολυμπιακό είναι πρώτο ντέρμπι για τον Μαρτίνεθ, πρώτο ντέρμπι για Φρέιρε, Κίνη, Ορτέγκα, Χέτσε, Ελκάμπι. Να μην πω και το Ρέτσο που έχει να παίξει ντέρμπι από το 2016-17 ξέρω εγώ. Και πιθανόν και για άλλους παίχτες που θα παίξουν αλλαγές ίσως κλπ. Άρα είναι σημαντικό αυτό. Καλή κατάσταση. Ο Ρέτσος. Για το Ρέτσο είναι σε καλή κατάσταση, παρόλα τα τρία γκολ, παρόλο τη κακή αμυντική λειτουργία της εθνικής μας με την Ολλανδία, στις προσωπικές μονομαχίες ήταν πολύ καλός. Νομίζω ότι είναι ο μακράν καλύτερος μεσοαμυντικά παίκτης του Ολυμπιακού από την αρχή της σεζόν ο Ρέτσος. Αν μπορεί λίγο να ελέγξει κάποια επιπόλαια φάουλ που κάνει, που φέρνουν κάρτες και εκεί, αυτό νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή η μοναδική έτσι αδυναμία που βγάζει. Κάποια φάουλ, που μερικά φάουλ είναι και κοντά στην περιοχή, αυτό νομίζω ότι είναι. Πάντως άλλος είναι πολύ καλά και βοηθάει και πάρα πολύ την ομάδα κατεβάζοντας την μπάλα. Αυτό που λες τώρα Κώστα, κοιτούσα τα στατιστικά, το είπα και στην Όβα στην εκπομπή μου. Είναι ο παίχτης, ο νούμερο ένα παίχτης σε πάσες στο αντίπαλο ένα τρίτο του. Στο αντίπαλο ένα τρίτο. Ακριβώς. Ο Ρέτσος. Ναι. Είναι τρομερό. Ναι. Όπως ο Μασούρας είναι ο πρώτος σε επαφές μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ναι. Τώρα μιλάω για τρεις αγώνες, αλλά ο Ρέτσος παρόλα αυτά δεν ξέρω, δεν έχω παρακολουθήσει τα φάουλ που κάνει. Μιλάμε για ένα πολύ καθαρό ποδοσφαιριστή. Ναι. Έτσι, δηλαδή, ό,τι φάουλ και αν κάνει είναι αθλητικά. Από τους πιο καθαρούς στόπερ. Είναι αθλητικά τα φάουλ μεν. Από την άλλη είναι όμως ο Ολυμπιακός θα τον στερείται αν συνεχίσει έτσι. Δηλαδή έχει πάρει 4 κάρτες σε 7 παιχνίδια. Είναι too much. Mm-hmm. Ναι. Και ειδικά όταν τα μάτς αυτά δεν είναι να πεις ότι έπαιξες ντέρμπι, ξέρω εγώ, έπαιξες... δηλαδή μετά τα δύο μάτς με την Γκένκ ήταν παιχνίδια στα οποία δεν χρειάζονταν κάρτες. Πραγματικά σε μερικά... Και να ξέρει κάτι και ο κόσμος με την ευκαιρία ότι ο κανονισμός έχει αλλάξει με τις κάρτες. Δεν υπάρχει μια αγωνιστική πλέον όπως ήταν πριν στις 4 κίτρινες, οι 5 κλπ. Στις τρεις κάρτες είναι αγωνιστική. Ναι, απλά στις 6. Και στις 6 και στις 9. Δεν είναι δύο, είναι μία. Έτσι. Ανά τρεις κάρτες μία αγωνιστική. Κάθε τρεις κάρτες μία αγωνιστική. Έτσι. Όπερ σημαίνει ότι αν είσαι εύκολος στις κάρτες θα χάνεις παιχνίδια εξίσου εύκολα. Και για τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή ο Ρέτσος είναι χρυσάφι πίσω στην άμυνα του. Οπότε... Αμετακίνητος είναι. Σε όλα τα μάτς παίζει. Εκεί λίγο πρέπει εκεί κάπως να το ελέγξει λίγο καλύτερα το πράγμα. Και λίγο στα μαρκαρίσματα, σε κάποια μαρκαρίσματα που ρισκάρει λίγο παραπάνω. Είναι οριακά τα μαρκαρίσματά του μερικές φορές. Οριακά νομίζω. Εντάξει, τα θέλουμε και όλα τέλεια από ένα παιδί το οποίο έχει να παίξει 5 χρόνια μπάλα ουσιαστικά λόγω τραυματισμών και τέτοια. Πέρσι μόνο έπαιξε λίγα παιχνίδια. Αλλά όταν είσαι βασικός σε μια μεγάλη ομάδα, έτσι είναι. Εμένα μου αρέσει και ο Ντόι πάρα πολύ. Το θέμα μου είναι κατά πόσο θα δέσει πάρα πολύ καλά το δίδυμο. Μ' αρέσει ο Ντόι. Ναι. Και ο Ντόι έχει μεγάλη βελτίωση φέτος στο κομμάτι όπως και τα υπόλοιπα στόπερ. Όπερ σημαίνει ότι λογικά αυτή είναι δουλειά του προπονητή, ότι έχουν σταματήσει οι στόπερ του Ολυμπιακού μόνο να διώχνουν. Δηλαδή οι στόπερ του Ολυμπιακού κόβουν και πασάρουν. Ακόμα αν προσέξετε και με το κεφάλι, που δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα. Δεν κάνω απομακρύνσεις. Ναι, προσπαθούν οι παίκτες του Ολυμπιακού με το κεφάλι να δώσω πάσα στη συμπαίκτη μου, ώστε να μην δώσω δυνατότητα στην άλλη ομάδα να επανακτήσει την μπάλα, να ξαναεπιτεθεί κλπ. Οκ, έχει λίγο ρίσκο αυτό όλο το κομμάτι, αλλά γενικά πάει καλά. Πράγματι ο Ντόι είναι βελτιωμένος φέτος, ας μην παίζει ίσως τόσο πολύ κλπ. Αλλά από πλευράς τακτικής συμπεριφοράς, ναι, και εγώ το ίδιο θα λέω. Εντάξει, ο Ντόι έχει και ένα πλεονέκτημα σε αυτό, γιατί έχει μάθει και τη θέση του χαφ στις ακαδημίες και είναι λίγο πιο, την πάσα την έχει πιο μπροστά από την απομάκρυνση, έτσι στο παιχνίδι του. Ο Ντόι, το θέμα με τον Ντόι, αφού το πήγαμε λίγο έτσι, είναι ότι οι τοποθετήσεις. Εκεί είναι λίγο, πρέπει να προσέξει τις τοποθετήσεις. Είναι βέβαια και θέμα εμπειριών κλπ. Είναι λίγο μονοκόμματο σε κάποιες μονομαχίες. Γι' αυτό και είχε προβλήματα με το Λιβάι, αν θυμάστε πέρσι. Δεν είναι εύκολο να πιάσει το Λιβάι οποιοςδήποτε, πάντως. Δεν είναι.
Και αν δεν επιμένουμε στον Ντόι που έχει ταλέντο και είναι Έλληνας, για να γίνει του χρόνου ακόμα καλύτερος και να μπορεί να τα, όπως το είπες και εσύ δηλαδή, είναι θέμα και εμπειρίας κάποια πράγματα, έτσι είναι. Πάντως ταχύτητα έχει, δύναμη έχει, έτσι. Το θέμα μας τώρα είναι άλλο. Αντέχει το πόσα χαφ και γλυκά θα πέσει στον Ολυμπιακό. Από τα στόπερ και μπροστά είναι το θέμα μας, Κωστά, όχι τα στόπερ. Από τα στόπερ και μπροστά ο Χέτσε και ο Μαντί πάνε καλά. Ναι, πολύ καλά. Όχι, άλλο λέω. Πολύ καλά. Άλλο λέω. Θα παίξουμε αυτό το 4-2-4 ή θα παίξουμε 4-3-3. Δεν το έχει αλλάξει ποτέ. Ναι. Okay, δεν έχουμε ασφαλή εικόνα, γιατί μόνο τα δύο μάτς με την Γκένκ ήταν πραγματικά πολύ σκληρά για τον Ολυμπιακό, πολύ δύσκολα και πραγματικά έτσι δοκιμασίες. Αλλά δεν έχει κάνει ούτε στα φιλικά, δεν έχει αλλάξει ποτέ, το ίδιο πράγμα παίζει. Από το πρώτο φιλικό στο τελευταίο επίσημο παίζει το ίδιο πράγμα, δεν το έχει αλλάξει ποτέ. Άντε να το έχει κάνει κάτι δεκάλεπτα αλλαγή μες στο παιχνίδι, 20 λεπτά, ξέρετε, να βάλει λίγο έτσι έναν στόπερ, έναν κόφτη συγγνώμη και δύο οκτάρια. Κώστα. Άντε δεκάλεπτα, ναι. Αν είναι να μιλήσουμε σοβαρά για τον ντέρμπι, αυτό που όντως εγώ θέλω να ρωτήσω, έτσι πως ακούω να μιλάς κιόλας, που θα κάνει και τη διαφορά, τουλάχιστον στα μάτια μας, μέχρι να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσει και η ΑΕΚ, είναι αν ο Ολυμπιακός συνεχίσει να παίζει με δύο σεντερφόρ. Πράγμα το οποίο η ΑΕΚ δεν έχει αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής, του Αλμέιδα. Ναι, νομίζω ότι δεν μπορώ να δω να αλλάξει. Δεν μπορώ να το δω να αλλάξει κάτι. Μασούρα και Ελ Κάμπι, εκτός κι αν δεν είναι εντάξει από ότι δεν έχει γυρίσει καλά, δηλαδή από το Μαρόκο έλειπε πολλές μέρες και αυτά, και βάλει το Γιόβετιτς που ήταν εδώ περισσότερες μέρες. Πάντως δύο σεντερφόρ, λέμε. Ναι, δεν μπορώ να δω να αλλάζει κάτι. Άλλωστε ο Μασούρας έτσι όπως παίζει, όπως ζητάει να παίζει ο προπονητής στη θέση του δεύτερου επιθετικού, είναι τα μαμ για αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή από τη μία να χώνεται για τον γκολ, από την άλλη να σκυλιάζει για να κλέβει και να προσπαθεί να είναι και καλός ανασταλτικά στο αντίπαλο εξάρι και στους αντίπαλους φόρους. Το οποίο κάνει και στην εθνική ομάδα. Νομίζω ότι είναι μέχρι στιγμής ο καλύτερος Μασούρας που έχω δει. Παίρνοντας τον πιο κοντά στην περίπτωση. Βοηθάει και η θέση. Αυτό, γι' αυτό το λέω. Ναι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο εξτρέμ. Έχει καλή σέντρα βέβαια ο Μασούρας, που είναι για εξτρέμ σημαντικό, αλλά έχει κάποια άλλα πράγματα τα οποία χάνει λίγο εύκολα την μπάλα, το κοντρόλ, λίγο αυτό, την τρίπλα, αυτά δεν απλά τα έχει. Απλά ο Μασούρας, παιδιά, ξέρετε τι έχει. Εγώ δεν ξέρω, στατιστικά δεν ξέρω αν έχει αποτυπωθεί αυτό. Έχει τρομερή ικανότητα όταν τελειώνει φάσεις χωρίς κοντρόλ. Δηλαδή του έχει την μπάλα μέσα στην περιοχή και τελειώνει αμέσως. Έχει τρομερή ικανότητα σε αυτό το τελείωμα. Λίγο αυτό του, έχει πάρει λίγο αυτό του Αλεξανδρή το παλιό, ας πούμε. Είναι πολύ πιο ενεργητικό στο παιχνίδι από τον Αλεξανδρή. Ναι, στο θέμα λέω το ακριβώς αυτό με τη μία να σουτάρει, να σουτάρει, να πάρει κεφαλιά και δηλαδή τέτοια. Και τώρα με το Γιβραλτάρ θα μου πεις χαμηλό σε επίπεδο αντιπάλος. Ναι, το τελειώμα το αριστερό πόδι όμως, για να δείξει ο πόδωρο ποδοσφαιριστή, να πάει μπάλα αλφάδι συρτά πάνω στο χορτάρι και στο πλάγιο δίκτυο. Είναι τελείωμα. Πάντως έχει μεγάλη σημασία αν είναι τελικά τα πράγματα έτσι όπως τα λέει ο Κώστας με δύο στερφόρ. Θα δούμε κάτι νέο σε ένα ντέρμπι το τελευταίο ένα και χρόνο. Κωστή, ο Μαρτίνεθ στις δηλώσεις του για το μάτς είπε ότι δεν έχει ξεκάθαρη εικόνα για την κατάσταση κάποιων παιχτών. Είναι ο Ιμπόρα, γιατί, είναι ο Γιόβετιτς, είναι ο Ελεκάμπη. Είναι παίχτες, οι διεθνείς παίχτες που υπάρχει το. Υπάρχει ένα θέμα. Οι διεθνείς παίκτες του Ολυμπιακού, ο Γιόβετιτς και ο Σολμπάκεν, ήρθαν, υπέγραψαν και έφυγαν. Και τώρα επέστρεψαν από τις εθνικές τους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι, ο Σολμπάκεν είναι με δύο προπονήσεις, τρεις, άντε να βάλουμε τη χθεσινή που έκανε λίγο. Ο Ελ Κάμπ ήρθε από το Μαρόκο και αυτός έχει με δύο προπονήσεις είναι. Ο Ιμπόρα έλειπε 20 μέρες, τώρα ξανά άρχισε προπονήσεις. Είναι, ο Ποντένς έχει να παίξει από το Μάιο, δεν είναι μικρό πράγμα ας πούμε, έχει να παίξει από το Μάιο, από 20 Μαΐου, δεν έχει παίξει το φιλικό ο Ποντένς. Όλα αυτά δεν είναι τα και τόσο απλά ας πούμε, η ποιότητα μερικές φορές καλύπτει κάποια κενά, Ναι, είδαμε το Γιόβετιτς ας πούμε, το παιδί είχε να παίξει από τις 15 Ιουνίου, που είχε τραυματιστεί με την εθνική του, μπήκε τώρα στην εθνική του και τον έβλεπες ας πούμε μέσα ότι έκανε τη διαφορά, φαινόταν ας πούμε, στο ένα ημίχρονο, όσο μπορούσε έκανε τη διαφορά. Τρομερά ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Πώς το βλέπεις το Γιόβετιτς, Ντέμι? Είμαι σίγουρος για το Ποτένσε.
επειδή δεν έχω δει το Γιόβετιτς στο ελληνικό πρωτάθλημα, ναι. Η μεταγραφή του Ποτένσε είναι για μένα η κορυφαία. Γιατί τον έχω δει και πριν φύγει να παίξει. Και επίσης τον έχω παρακολουθήσει στο αγγλικό πρωτάθλημα. Ναι. Μιλάμε τώρα. Πέρσι ήταν καλύτερο από χρονιά. Εγώ δεν κατάλαβα. Ναι, είναι πάρα πολύ καλό. Δεν κατάλαβα γιατί η Γούλφ μπήκε στη διαδικασία να τον. Γενικά η Γούλφ νομίζω έχει και θέματα και οικονομικά προβλήματα. Νομίζω ότι. Έδιωξε και ο Πορτογάλο. Ναι. Κάτι γίνεται στη Γούλφ. Τώρα ο Γιόβετιτς ω βιογραφικό, εγώ θα το κρίνω. Αν είναι δυνατόν. Απλά δεν τον έχω δει το πώ θα. Θα παίξει ναι. Στον Ολυμπιακό, πολύ μεγάλο όνομα. Μέχρι στιγμής ο Ποτένς είναι το εντυπωσιακό για μένα και το πώς τον έφερε πίσω ο Ολυμπιακός. Πάντως η μπάλα δεν κρύβεται. Αν ξέρεις, αν είσαι καλός τεχνίτης, έχει βάλει τον γκολ αυτό που βάζει τώρα με την εθνική ομάδα που του γίνεται σέντρα από αριστερά και πετάγεται στο πρώτο δεκάρι, τάκ με το κεφάλι και τη στέλνει πλάγια. Μα δεν το συζητάμε. Θα κάτσω εγώ να μιλήσω για ένα παίκτη με τέτοιο βιογραφικό. Αυτό πολύ θέλω καλά να πω. Τελειώματα πραγματικά. Τον είδα έτσι όπως τον είδα με την εθνική λίγο. Το μόνο στο οποίο μπορείς ας πούμε να βάλεις ένα ερώτημα είναι στη διεκδικήση, στις κόντρες που λέμε. Εντάξει, ναι. Πόσο δυνατά θα μπει. Εντάξει. Δεν είναι ξέρεις ο παίχτης ο οποίος θα... Δεν θα μπει στον καυγά. Δεν είναι τικίνιο που θα μπει στην μάχη ξέρω εγώ να γίνει χαμός. Κώστα έχεις πάντως για κάθε παίχτη. Έχει μια γκρινίτσα. Ναι, έχει να πεις και τα αδύνατα σημεία του. Μα όλοι έχουμε αδύναμα σημεία. Όχι, λέω το καλό λέω και γιατί ο κοίταξε. Σωστά, όλοι έχουμε όμως. Δεν μπορεί να τα έχει ένας όλα. Γιατί ας πούμε. Θα πάρει το μέσο Ολυμπιακός και θα πει δεν είναι καλός ψηλό παιχνίδι. Όχι, λέω το εξής. Δεν είναι υποχρεωμένος ο ακροατής, ο φίλος του Ολυμπιακού να κάνει να βλέπει το Μαυροβούνιο. Σωστό. Για να δεις την κατάσταση είναι ο Γιόβετιτς. Mm-hmm. Υπό αυτή την έννοια το λέω. Βέβαια εκεί παίζει με παίκτες τους οποίους γνωρίζει. Mm-hmm. Τώρα έρχεται σε ένα νέο περιβάλλον. Σίγουρα, γι' αυτό το λέω σίγουρα. Το πότε θα πάρει μπρος και θα παίξει. Διότι δεν είναι σωστό σε εισαγωγικά να κάτσουμε να κρίνουμε τώρα ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή με τέτοιο βιογραφικό. Νομίζω, για να το ολοκληρώσω το άλλο που μου είπατε. Νομίζω ότι έχει και ένα νόημα να του λες του άλλου ότι... Αδερφέ, δεν είναι σωστό αυτό. Αφού άμα δεν είναι σωστό, γιατί να μην το πεις, ας πούμε. Εγώ νομίζω το βοηθάς το Ρέτσο με το να επισημάνεις και αυτό το πράγμα, ας πούμε. Λέω ότι ο Ρέτσος είναι ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού μεσοαμυντικά. Αλλά λέω και ότι δεν μπορεί να παίρνει κάρτες σε κάθε μάτς. Λίγο χιούμορ έκανα. Εντάξει. Σωστό, σωστό αυτό που λες. Σωστό αυτό που λες. Απλά με πιάνει μια προστατευτικότητα με τους παίκτες. Θέλω να πω. Το έχουμε αυτό. Προτιμώ να τονίζω τα θετικά των ποδοσφαιριστών. Αυτό είναι. Εντάξει, θέμα από την κίση. Η καλή κριτική πάντως δεν σκότωσε ποτέ κανέναν. Έτσι, η καλοπροαίρετη κριτική. Ποτέ δεν σκότωσε κανέναν. Καλό του κάνει. Καλό κάνει. Εγώ είμαι υπέρ αυτή τη άποψη. Κώστα, δύο ρεπορταζιακά θεματάκια. Πολύ μεγάλη δραστηριότητα στην Τουρκία με παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Χασάν κλείνει στην Πεντίξπορ. Έκλεισε. Ωραία. Γράφουν για Κασίμπασα και Σισε. Γίνονται κάποιες συζητήσεις, Κασίμπασα με το Σισε, με τον Αμπουμπακάρ, με την, πώς τη λένε, την Σίβα, και όχι την... Σιβασπορ. Έχουμε παίρνει τη Σίβα, ναι, έχουμε παίρνει τις ομάδες τώρα. Ναι. Φοδός Ολυμπιακός, 7 παίχτες στην Τουρκία έχει δώσει. Δεν λες πάλι καλά που είναι και αυτοί οι άνθρωποι και παίρνουν κανένα παίχτες. Ναι, πράγματι, δεν ξέρω αν θα προλάβουν, είναι και τελευταία μέρα, ναι. Και τώρα μεταξύ μας είναι και ούτε καν ιατρικά δεν κάνεις, κατευθείαν, ναι. Δεν προλαβαίνεις να κάνεις ιατρικά, βέβαια. Mm. Είναι λίγο γουρούνι στο σακί, δηλαδή. Εντάξει, πάντως, εμείς που τους ξέρουμε τους ποδοσφαιριστές, δεν είναι ιατρικό το θέμα τους. Όχι, δεν έχουν ιατρικά. Απλά λέμε ότι είναι... δεν ξέρω αν θα προλάβεις. Είναι θέμα χρόνου. Ναι. Είναι θέμα χρόνου. Γίνεται κάποιος. Και με την Κύπρο μιλάει ο Αμπουμπακάρ. Mm-hmm. Είναι θέμα χρόνου να γίνουν αυτές οι δύο υποθέσεις. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα γίνει, ειδικά του Σισε. Δεν είμαι βέβαιος. Ούτε ο Φατιγκά επίσης έχει γίνει κάτι που λένε για την Κύπρο και αυτά. Εγώ να επανέλθω, κλασική εντεκάδα του Ολυμπιακού. Δεν θα δούμε κανένα Ρέτσο δεξιά, Ροντινέι αριστερά. Δεν κουνιέται ο Ρέτσο από το κέντρο της άμυνας. Όχι. Όχι. Κοίταξε, το έχω δει να το έχει αλλάξει μέσα σε παιχνίδι. Γι' αυτό το... Η αλήθεια είναι ότι μόνο για τα άκρα της άμυνας, αν δεν αλλάξει κάτι θεαματικά, που μέχρι τώρα δεν έχουμε καταλάβει ότι μπορεί να αλλάξει αυτό το... Μπιέλ, Μασούρας, Ελκάμπι, Φορτούνης, πιο πίσω Χέτσε με τον άλλον, τον Μαντί εννοώ. Τώρα για τα άκρα της άμυνας νομίζω το σκέφτεται λίγο παραπάνω. Μήπως παίξει Ορτέγκα. Σκέφτεται Κίνη ή Ορτέγκα από τα αριστερά, Κίνη ή Ροντινέ από τα δεξιά. Άρα μπορεί και ο Ροντινέ να πάει αριστερά άμα είναι να βάλει. Όχι, όχι, όχι.
Όχι, αριστερά δεν είναι να τον βάλει. Μια τον φορά έχω δει, τον έχω δει. Τον επειδή έχω δει, λίγο κίνη. Μια ναι. φορά τον έβαλε το Ροντινέ, ήταν χάλια Ροντινέ και ο προπονητής κιόλας δεν του άρεσε καθόλου που ήταν έτσι ο Ροντινέ, γιατί σου λέει εγώ είτε δεξιά είτε αριστερά, εγώ θέλω να παίζεις όπως πρέπει να παίζεις. Δεν είχε σχέση. Τώρα επειδή το είπες και εσύ, το λέω και εγώ. Δεξιά είναι ένας πάρα πολύ καλός μπακ. Στην Ροντινέ. Καλή του μέρα είναι ο μακράν καλύτερος εδώ πέρα μπακ στο ελληνικό πρωτάθλημα Ροντινέ. Απλά έχει... Λίγο η διάρκεια είναι ένα θέμα. Εγώ νομίζω ότι όπως έκαναν οι Βραζιλιάνοι, έτσι πρέπει να τον διαχειρίζεται και ο Ολυμπιακός το Ροντινέ. Ο Ροντινέ δεν είναι για να παίζει τρία μάτς την εβδομάδα. Όχι. Οι Βραζιλιάνοι δεν τον έβαζαν τρία μάτς την εβδομάδα. Όταν είχε να παίξει δηλαδή η ομάδα του Φλαμέγκο, που μιλάμε για τεράστιο σύλλογο, ίσως τον πρώτο σύλλογο σε όλη τη Βραζιλία. Ναι, όταν είχε να παίξει Κόπα Λιμπερταδόρες ή κύπελο μεσοβδόμαδα, γιατί είχε φτάσει τελικό και στο Λιμπερταδόρες και στο Κύπρο. Και έπαιζε συνέχεια Κυριακή, Τετάρτη ή Κυριακή έπαιζαν. Mm-hmm. Δεν τον έβαζαν ποτέ τρία μάτς την εβδομάδα το Ροντινέ. Ποτέ. Mm. Και κάτι ήξεραν. Εντάξει, προφανώς. Τώρα θα φανεί. Δεν είναι και πιτσιρικάς ο Ροντινέ. Όχι. Θα φανεί και εδώ και ο Μαρτίνεθ πώς θα το χειριστεί αυτό το. Και αφού έχεις που έχεις τον Κίνη, ας πούμε, που δείχνει ότι μπορεί να ανταποκριθεί, έφερες και τον Ορτέγκα από την άλλη πλευρά. Εγώ νομίζω ότι θα μπορούσε πραγματικά να γίνει μια διαχείριση του Ροντινέ. Και το λέω αυτό γιατί. Και είναι και ο Ρίτσαρτς, έτσι. Μην το ξεχνάμε το Ρίτσαρτς. Ο Ρίτσαρτς ακόμα δεν είναι έτοιμος. Ναι. Όταν είναι έτοιμος okay. και αν είναι στα καλά το Ρίτσαρτς, θα δούμε να πέφτει πολύ υψηλού επίπεδου. Mm-hmm. Πολύ υψηλού. Ένας παίκτης που έχει παίξει 17 παιχνίδια στην Πάγη Μονάχου, mm-hmm. στα 25 του. Αλλά ας δούμε αυτούς που έχουμε τέλος πάντων mm-hmm. τώρα. Mm-hmm. Νομίζω ότι ίσως αυτός είναι και ο λόγος που ο Ροντινέ δεν κάνει συνεχόμενα καλά παιχνίδια. Mm-hmm. Δηλαδή τον βλέπεις στο ένα μάτς και βλέπεις είναι ο κορυφαίος παίκτης του γηπέδου. Εύκολα το έχει κάνει αυτό ο Ροντινέ, να είναι πρώτος παίκτης του γηπέδου. Στο άλλο μάτς μπορεί να τον δεις και να χάνεται. Λίγο μπλάζε, ναι. ναι. Στα κάτι, μεγάλα μάτς λοιπόν, είναι καλός νομίζω. Ορίστε. Στα μεγάλα μάτς είναι καλός. Αν εξαιρέσεις το ένα μάτς με την ΑΕΚ πέρσι, ήταν πολύ χαλιά ένα μάτς με την ΑΕΚ. Έχω μια εικόνα τέτοια, μπορεί να έχεις δίκιο, δεν ναι. τα θυμάμαι και όλα, αλλά γενικώς στα ντέρμπι έχει προσωπικότητα. Πρέπει μια μέρα να δεις τον Κώστα να σημειώνει παιχνίδι. Έχει ο Ροντινέ. Τα γράφει όλα. Ναι, η αλήθεια είναι, είμαι λίγο παρατηρητικός, ας το πούμε. Κωστά μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.